Έλα ρε φίλε, και σε περιμένω όλος ο κόσμος. Τι κάνεις, καλημέρα. Γεια σου φίλε. Πώς είσαι, όλα καλά. Καλά. Όλα καλά πάει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν άκουσες το πρωί, ο Κώστας Νικολακόπουλος νωρίς και είπε ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική εμπλοκή του Ολυμπιακού στο θέμα του Μπερνάρ. Σε απάντηση του tweet αυτό που ανακάτεψε και τα πράγματα με τα μεσονύχτια. Ένα tweet χθες από την Αργεντινή, όπως είπες και εσύ, κάπως τον ανακάτεψε, γιατί ανέφερε ότι ο παίκτης, ο Μπερνάρτ, συζητάει με Παναθηναϊκό και με Ολυμπιακό και λίγο εκεί υπήρχε μια, ξέρεις, ένα μπέρδεμα. Από τη στιγμή που το διαψεύει ο Ολυμπιακός, ξέρεις, καμιά φορά μπορεί ο Ολυμπιακός να είχε ενδιαφερθεί για τον παίκτη ή να είχε ρωτήσει. Μπράβο, έστω. Μπορεί να έχει ενδιαφερθεί και να έχει ενδιαφερθεί, εγώ λέω, ρε παιδί. Ναι, ναι. Λέω, μπορεί, δεν ξέρω. Ναι. Και κάπως στην ανάρτηση μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, μια πληροφόρηση, ξέρεις, άλλου χρόνου, ας πούμε. Ναι, ναι. Συμβαίνει καμιά φορά στο εξωτερικό, ετεροχρονισμένο, να ανεβάζεις κάτι. Δεν το ξέρω, κάνω μια υπόθεση. Υποθέτεις. Πάντως η ουσία είναι ότι δεν αλλάζει κάτι σε αυτό το οποίο έχουμε πει. Αν έχω συμφωνήσει προφορικά με τον παίκτη. Και πλέον βρισκόμαστε στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι το στάδιο των τελικών συζητήσεων, προκειμένου τα πάντα να ξεκαθαρίσουν γραπτός, μέχρι και η παραμικρή λεπτομέρεια, και μόλις συμβεί αυτό, και αν και εφόσον συμβεί αυτό που έτσι φαίνεται, σε αυτό βρισκόμαστε τώρα, να ολοκληρωθεί το deal και να γίνει μεταγραφή. Θα ξαναπούμε ότι μέχρι να πέσουν υπογραφές, δεδομένο δεν είναι τίποτα. Καλά, ωστόσο τα πράγματα, ναι, ωστόσο η κατάσταση αυτή είναι. Πάει καλά, πάει θετικά, είναι κοντά ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που υπάρχει προφορική συμφωνία και πλέον γίνονται οι συζητήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών για να προχωρήσει το θέμα. Καταλαβαίνει κανείς ότι για εκεί οδεύει και περιμένουμε τις επόμενες ημέρες ή οι επόμενες ώρες, αυτά αλλάζουν εύκολα, να ολοκληρωθεί καλώς εχόντων των πραγμάτων το deal του Παναθηναϊκού με τον Μπερνάρ και να αποκτήσει ο Παναθηναϊκός έναν ποδοσφαιριστή που θα θυμίζει έτσι μεταγραφές άλλων εποχών. Χθες ο Μπερνάρτ έπαιξε φιλικό με την ομάδα που βρίσκεται τώρα στην Αυστρία, την Σάρια ή Σάρτζα, ήταν και το τελευταίο φιλικό της ομάδας εκεί, γιατί πιθανόν το τελευταίο φιλικό του ποδοσφαιριστή με, με την ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μάλιστα ο ίδιος φαίνεται να τους αποχαιρέτησε. Και ξαναλέω, πάμε στο επόμενο στάδιο, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία και σε μια εξέλιξη τελικών συζητήσεων, να αποτυπωθούν τα πάντα γραπτός, κάποιες λεπτομέρειες, έτσι συμβαίνει, έτσι γίνεται, και αν όλα πάνε καλά ο Παναθηναϊκός να συμφωνήσει οριστικά πλέον και εγγράφως με τον Μπερνάρ και να έρθει ο παίκτης στην Αθήνα προκειμένου και να ανακοινωθεί και να ενσωματωθεί στη νέα ομάδα στο Τριφύλι. Εκεί βρισκόμαστε. Τώρα δεν νομίζω ότι, εντάξει, θα περιμένεις άλλο μέχρι να πέσουν υπογραφές. Πάντα πρέπει να περιμένεις και να μην μιλάς για κάτι τελειωμένο. Ναι, δεν έχεις κάποια ένδειξη, ρε παιδί μου, ότι σε ανησυχεί κάτι, ας πούμε? Όχι. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Πάντα όμως, εντάξει, ειδικά όταν μιλάμε για τόσο μεγάλες, τόσο σπουδαίες περιπτώσεις όπως είναι τον Μπερνάρτ, έχεις μια... μέχρι να μπει στο αεροπλάνο και αγωνία, να προσγειωθεί εδώ, εντάξει. Μόλις μπει στο αεροπλάνο, νομίζω εκεί τελειώνει η αγωνία. Ναι, μετά το πιάνεις, το πιάνεις εύκολα, το εύκολα. Και όσοι κάνουν και τις μεταγραφές. Αλλά όχι, εντάξει, πέρα από το... από όλο αυτό το οποίο λέμε, εκεί βρίσκεται η κατάσταση. Σύντομα θα έχουμε τα οριστικά νέα, όπως όλα δείχνουν, για τον Μπερνάρτ, και ο παίκτης θα φορέσει τα πράσινα. Καταλαβαίνει κανείς ότι αν συμβεί αυτό, θα είναι μια σπουδαία προσοχή για το Τριφύλι. Εγώ θέλω να πω ότι, ανεξάρτητα με την κατάληξη της υπόθεσης, που ξαναλέω θα είναι εκτός συγκλονιστικού απρόβλεπτου θετική, το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός λοκάρει, στοχεύει, όπως θες, σε τέτοιου τύπου περιπτώσεις, κάτι δείχνει. Δείχνει ότι... Κοίταξε, καταρχάς, Διονύση, δείχνει ότι είχαν δίκιο οι άνθρωποι που λέγανε ότι, ρε παιδιά, μπορεί να χάνουμε σημαντικούς παίχτες, αλλά θέλουμε καλύτερους. Δηλαδή, το καλοκαίρι, στο οποίο ο Παναθηναϊκός έχει χάσει τον Βιαφάνιες, τον Μαωρίσιο, έχει χάσει ποδοσφαιριστές, το Μακέντα. Και λέγανε όλοι. Κατσίνοβιτς. Τον Κατσίνοβιτς, ναι. Θέλουμε καλύτερους. Αυτό λέγανε και αυτό κάνουν. Μα και στο θέμα του Κατσίνοβιτς, αν θυμάσαι, και στο Βιαφάνιες. Για διαφορετικούς λόγους, αυτό έλεγε και ο Ιβάνοβιτς. Ναι. Που εξ αρχής, δεν το λέμε τώρα, το λέμε από την αρχή του καλοκαιριού,
τον πρώτο, για το τέλος της ζωής, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για το ποιον θα πάρει ο Παναθηναϊκός και ποιος θα φύγει, τον είχε ο προπονητής του Τριφυλλιού. Πάντα φυσικά συνεννοείς με τη διοίκηση και αυτό συμβαίνει. Απλά θέλω να σου πω ότι εξ αρχής και το... επειδή έχει δείξει εμπιστοσύνη στο Γιωβάνοβιτς η διοίκηση, του κάνει τις επιθυμίες ή προσπαθεί να του κάνει τις επιθυμίες πράξη. Mm-hmm. Ναι, ένα είναι αυτό που λες. Ένα δεύτερο είναι ότι ο Παναθηναϊκός, λέγαμε όλες αυτές τις μέρες ότι στοχεύει και θέλει να πάρει παίκτες υψηλού επίπεδου. Εμένα τι μου δείχνει αυτό? Μου δείχνει ότι και συνδυασμό του Μπερνάρ που αν γίνει θα είναι η μεταγραφή του καλοκαιριού, έτσι. Όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι μέχρι τώρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήταν η μεγάλη βόμβα του καλοκαιριού. Μας δείχνει αυτό ότι προσπαθεί ο Παναθηναϊκός πλέον με πολύ σοβαρές πιθανότητες και με προγραμματισμό να περάσει στο επόμενο επίπεδο, στο επίπεδο του κανονικού Παναθηναϊκού που ξέραμε. Mm-hmm. Να γυρίσει σελίδα μετά τα όσα έχει περάσει και όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν. Αυτό μου δείχνει εμένα, ξέρεις, και δεν είναι μόνο, είχε στοχεύσει και σε άλλες περιπτώσεις ο Παναθηναϊκός. Ναι, τις οποίες δεν μάθαμε γιατί δεν προχώρησαν προφανώς, έτσι. Δεν προχώρησαν. Ναι. Εντάξει, ένα θέμα είχε του Καμπελάσου να είχε βγει. Mm-hmm. Είχε γίνει γνωστό, είχε επιτετάσει, είχε αναφερθεί. Ένα άλλο επίσης είναι ότι και σε άλλες περιπτώσεις που είχε αποκτήσει ο Παναθηναϊκός, ο σχεδιασμός και ο στόχος είναι να πάρει παίκτες που θα ανεβάσουν το επίπεδο της ομάδας και αυτό συμβαίνει. Βάλε Μάγνουσον. Σου λέω ένα παράδειγμα. Βέρμπιτς. Στα αριστερά το Βέρμπιτς. Σπόραρ. Το Σπόραρ. Ξέρεις. Λοιπόν, μόλις τερματίζει η Αντιγόνη Τρισπιώτη, πρώτη στα 35 χιλιόμετρα Βάδιν, 11-19-20 είναι ο χρόνος της. Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια πολλά. Βέβαια. Πολύ δύσκολο άθλημα το Βάδιν, ρε φίλε. Πάρα πολύ δύσκολο άθλημα. Βέβαια. Δεν το συζητάμε. Συγχαρητήρια στην αθλήτρια, να είναι καλά και πάντα τέτοια. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό φαίνεται στον Παναθηναϊκό και στο θέμα του Μπερνάρ. Εκεί βρισκόμαστε. Mm-hmm. Σύντομα θα έχουμε τις οριστικές εξελίξεις και θα μάθουμε, εφόσον όλα πάνε καλά, πότε ο παίκτης θα μπει στο αεροπλάνο στην Ελλάδα για να υπογράψει με τον Παναθηναϊκό, μετά και τα όσα μεταφέραμε για την περίπτωση αυτή. Πάμε να τους βάλουμε λίγο στο γήπεδο, με δεδομένο ότι θα είναι ο Μπερνάρ στο Παναθηναϊκό. Να τους βάλουμε λίγο στο γήπεδο. Σε πάω μακριά, αλλά δεν ξέρω αν σου προκύπτει από το ρεπορτάζ σου η πληροφόρηση ότι έχει μιλήσει ο Γιωβάνοβιτς για το ρόλο του Μπερνάρ και αυτό θα είναι περισσότερο στο επιτελικό, στο 10. Κοίτα, ο Μπερνάρ είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει σε όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό. Ναι. Προφανώς και η κύρια του θέση είναι αριστερό εξτρέμ. Αλλά ναι, είναι τέτοιου τύπου ποδοσφαιριστής που μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις από πίσω. Τώρα τι γίνεται. Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει αριστερά, έχει Βέρμπιτς, Αϊτόρ. Έχει τον Παλάσιος. Με τη διαφαινόμενη απόκτηση του Μπερνάρ θα έχει έναν ακόμη παίκτη ο οποίος θα μπορεί να παίξει εκεί, αλλά πολύ περισσότερο θεωρώ θα υπολογίζεται για τη θέση το 10 ή εν πάση περιπτώσει για τις θέσεις όλες αυτές περιφερειακά πίσω από τον επιθετικό. Εκτός λέω, αν δούμε εκεί ένα παίκτη που λόγω φιλοσοφίας ποδοσφαιρικής του Παναθηναϊκού έχει παίξει στο 10, δραστηριοποιείται από το 10, ενώ λογίζεται αριστερός εξτρέμ, και αυτός είναι ο Αϊτόρ, έτσι. Ναι. Τι να σου πω, αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα δει ο προπονητής. Ναι. Αλλά με την απόκριση του, με τον Μπερνάρ ο Παναθηναϊκός τι κερδίζει? Πρώτον, κερδίζει ένα παίκτη που παίζει σε τρεις θέσεις πίσω από την επίθεση. Mm-hmm. Με ευκολία. Έτσι, κερδίζει πώς το λένε, ποιότητα και προσωπικότητα. Είναι επιπλέον το κέρδος. Το πιθανότερο εγώ θεωρώ ότι είναι να τον αποκτήσει πρώτα. Ναι, ρε παιδί, κουβέντα κάνουμε. Ναι, το ξέρω, να τον αποκτήσει πρώτα. Εγώ πιθανολογώ ότι έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το ρόστερ του Παναθηναϊκού φέτος, το πιθανότερο είναι να τον δούμε ως δεκάρι και περιφερειακά. Και επίσης, πολλά μάτς εκτός έδρας που είχε ο Παναθηναϊκός στην περσινή σεζόν, που είχε ένα έλλειμμα δημιουργίας, ρε παιδί μου. Τον έβλεπες, είχε την μπάλα, αλλά δυσκολευόταν να βάλει τον γκολ και την πάτησε, χάνοντας πολλούς βαθμούς μακριά από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο περσινό πρωτάθλημα. Γιατί, κακά τα ψέματα, οι κινήσεις που κάνει ο Παναθηναϊκός, εσύ λες επόμενη πίστα. Εγώ λέω ότι είναι κινήσεις πρωταθλητισμού. Εγώ το λέω αυτό. Στο δικό μου το μυαλό είναι κινήσεις χτισήματος μιας ομάδας που πάνε να χτυπήσει το πρωτάθλημα. Θα σου πω και σε γι' αυτό. Επειδή ήταν ένα βασικό πρόβλημα του Παναθηναϊκού την περσινή σεζόν, ότι έχανε, ρε παιδί μου, πολλούς βαθμούς
πληρώνοντας τη δυστοκία του, την αδυναμία του να φτιάξει πολλές φάσεις μακριά από το, από το γήπεδό του. Θέλει παίχτες που μπορούν μέσα στο μάτς σε 3-4-5 περιπτώσεις με την ατομική τους ποιότητα να δημιουργήσουν αυτές τις προϋποθέσεις πιο εύκολα. Έτσι. Να δημιουργήσουν προϋποθέσεις, να σου βάλουν ένα γκολ ή να δημιουργήσουν ένα γκολ εκεί που δυσκολεύεσαι. Και επίσης είδες, επειδή σου είπα για προσωπικότητα προηγουμένως και ο Μπερνάρτ διαθέτει πολύ και από αυτή, όπως και οι υπόλοιποι παίκτες που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, τα εκτός έδρας μάτς τα οποία ο Παναθηναϊκός πέρυσι είχε πρόβλημα μέχρι το Φλεβάρι, είναι και θέμα χαρακτήρα. Άρα λοιπόν η προσωπικότητα των παίκτων παίζει όλα παίζουν ρόλο. Ναι, μακριά από την έδρα σου, γιατί οι έδρες στην Ελλάδα δεν είναι εύκολες. Όχι, αν νομίζω ο κόσμος δεν είναι εύκολες, δεν είναι εύκολες. Και πέρυσι αυτό το χαρακτήρα ο Παναθηναϊκός είναι, ξέρεις, σαν την ομάδα που προσπαθεί να επιστρέψει και κάπου το ψάχνει να τον βρει. Τον έψαχνα να τον βρει το χαρακτήρα αυτό για να πάρει εκτός εδρασμάτων. Αλλά έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Τώρα, για αυτό που είπες, που λέω εγώ το επόμενο επίπεδο και την επόμενη πίστα, προφανώς και ο στόχος του Παναθηναϊκού πρέπει να είναι ο πρωταθλητισμός. Πρέπει να είναι ο πρωταθλητισμός. Mm-hmm. Πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό. Προφανώς. Μην φτάσουμε όμως σε υπερβολές. Όχι εσύ. Το λέω γιατί υπάρχει μια γενικότερη ατμόσφαιρα. Και αυτό που λέω καταθέτω απλά την άποψή μου. Το τελευταίο διάστημα της μεταγραφής που κάνει ο Παναθηναϊκός, κατανοητό, υπάρχει δίψα στον κόσμο για διάκριση και έτσι πρέπει να είναι. Μην φτάσουμε όμως σε υπερβόλες ότι ξαφνικά ο Παναθηναϊκός ξεκινάει τη σεζόν και ξέρω εγώ γίνεται το φαβορί για να κατακτήσει τον τίτλο. Όχι, ρε, σε καμία περίπτωση. Δεν λέμε αυτό. Μια ομάδα έχει να πάρει 12 χρόνια. Ναι, αλλά όμως δεν είναι, πώς να το πω, δύσκολο να παραδεχτείς ότι κάνει κινήσεις ο Παναθηναϊκός τέτοιες που σου λέει, φίλε, θα το διεκδικήσω όσο μπορώ. Ο Παναθηναϊκός ανεβάζει το επίπεδό του. Όσο μπορώ. Ο Παναθηναϊκός πάει να ξαναγίνει, να γυρίσει σελίδα και να γίνει αυτός που ήταν. Σιγά σιγά δεν έχει γίνει ακόμα. Θα γίνει όταν θα παίρνει τίτλους και θα παίζει στην Ευρώπη. Βρίσκεται όμως σε ένα τέτοιο δρόμο, φαίνεται αυτό, και ο Παναθηναϊκός είναι, πώς να το πω, υποχρεωμένος να αρχίσει να κάνει πάλι πρωταθλητισμό. Ναι. Αυτή είναι, νομίζω, η περιγραφή της όλης κατάστασης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Απλά λέμε, φτάνουμε σε υπερβολή, γιατί ξέρεις, είναι πολύ εύκολη υπερβολή. Πριν από ένα μήνα υπήρχε γκρίνια τι κάνουμε, που πάμε, από τον κόσμο, λέω, ή από περίοδο του κόσμου. Ένα μήνα μετά θα τα σαρώσουμε όλα. Ναι. Δεν είναι έτσι. Με τα γραφικά τι άλλο σκάρωνε ο Παναθηναϊκός? Τώρα τα πάντα φυσικά περιστρέφονται γύρω από τον Μπερνάρντο. Καλά, προφανώς. Ναι. Ναι. Θα κινηθεί και για άλλες περιπτώσεις. Κινηθεί για ένα οχτάρι ακόμα πιθανότατα. Δεν μου προκύπτει στην παρούσα φάση, το είπαμε για προχθές το βράδυ, ότι θα πάει ο Παναθηναϊκός να πάρει επιθετικό λόγω της αποχώρηση του Καρλίτος. Ναι. Στην παρούσα φάση, γιατί το λέω αυτό γιατί παρουσιάστηκε ως δεδομένο. Δεν προκύπτει. Στόπερ, αν φύγει κάποιος. Αυτό προκύπτει τώρα. Mm-hmm. Αν φύγει κάποιος, να κινηθεί ο Παναθηναϊκός για την απόκτηση στόπερ. Τώρα, επειδή είδαμε για παράδειγμα ότι υπήρχε προφορικό, ήταν περισσότερο, της Βερόνα στον Αλεξανδρόπουλο. Για να αποκτήσει τον Αλεξανδρόπουλο, ναι, και ο Παναθηναϊκός δεν το συζητάει καν. Μπορεί αύριο μεθαύριο, επειδή έχουμε πολλές μέρες μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου, να προκύψει κάτι άλλο. Να έρθει μια πρόταση για έναν ποδοσφαιριστή, είτε λέγεται Αλεξανδρόπουλος, μπορεί να επανέλθει, ξέρω εγώ, η Βερόνα ή η Βερόνα. Ναι, μπορεί να λέγεται και αλλιώς όμως. Ή μπορεί να έρθει μια πρόταση για άλλο παίκτη, προφανώς, βρισκόμαστε σε μεταγραφική περίοδο. Επίσης μην ξεχνάμε ότι η μεταγραφική περίοδος, θα το επαναλάβουμε, στην Ελλάδα φέτος είναι μεγαλύτερη. Ναι. Είναι μέχρι 15 του Σεπτέμβρη. Οπότε τα βασικά για τον Παναθηναϊκό είναι αυτά και μπορεί όλο για κάτι να προκύψει. Εγώ θεωρώ, αν θες την άποψή μου, το πιθανότερο να προκύψει. Δεν λέω το πιθανότερο να προκύψει πρόταση ή πώληση, αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Συνήθως όμως 9 στις 10 φορές οι ομάδες στο τέλος μεταγραφικής περίοδου ή προς το τέλος κάτι κάνουν. Κάτι κάνουν. Οπότε μην κοιμόμαστε ήσυχοι, να το πω έτσι, ότι ο Παναθηναϊκός 20 μέρες πριν το τέλος μεταγραφικής περίοδου είναι έτοιμος, κομπλέ, τελειώσαμε. Θα τα τελειώσει όλα. Ναι. Πρόσεξε, επίσης πρέπει να σκεφτούμε και το εξής, ότι οι ομάδες που πετυχαίνουν στόχους και προοδεύουν ποδοσφαιρικά, γιατί μία από αυτές είναι ο Παναθηναϊκός, πέρα το κύπελο, έτσι, προοδεύει ποδοσφαιρικά, το βλέπεις ότι εξελίσσεται και βελτιώνει ποδοσφαιριστές, είναι πολύ πιθανό να ακούσει το τηλέφωνο να χτυπάει για κάποιους ποδοσφαιριστές του που μέχρι πέρσι δεν το σκέφτηκε. Δηλαδή, το Ναϊτόρ φέτος είναι πολύ πιθανό κάποιος, αν ψάχνει εξτρέμ, αριστερό εξτρέμ, να διαφερθεί να τον αποκτήσει. Είναι πολύ πιο πιθανό να δεχτεί πρόταση φέτος ο Παναθηναϊκός από ό,τι ξέρω εγώ πέρσι, τέτοια εποχή. Δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες. Έτσι.
Παράδειγμα φάνηκε με τον Αλεξανδρόπουλο. Επίσης φαίνεται πλέον ο Παναθηναϊκός δεν είναι στην κατάσταση που ήταν και πώς να το πω, πουλούσε σε χαμηλό κόστος, σε αξία. Τώρα τα πράγματα είναι έτσι. Γιατί και οι παίκτες του έχουν ανεβάσει την αξία τους. Έτσι, αυτό είναι απολύτως λογικό. Και ο Παναθηναϊκός είναι σε καλύτερη κατάσταση, σε πιο κανονική κατάσταση, να το πω έτσι, ως κλαμπ, και μπορεί να πουλάει πιο ακριβά. Και αύριο μεθαύριο, αν περάσει το επόμενο επίπεδο που λέμε, θα πουλάει ακόμη πιο ακριβά. Καλά, ειδικά για τον Αλεξανδρόπουλο, εγώ λέω ότι υπάρχει και η γνώση ότι η τιμή μπορεί να πιάσει πολύ ψηλότερη. Οπότε... 100%. Έτσι, δεν συζητάμε. Και το ξέρει ο Παναθηναϊκός, δεν μπορεί να μην το ξέρει ότι είναι στο μπλοκάκι πολύ σημαντικών ομάδων με μεγάλη παράδοση στο επιτυχημένο scouting. Δεν μπορεί να μην το ξέρει. Διότι μιλάει με ομάδες δεξιά και αριστερά. Στην Πορτογαλία, ας πούμε, τον έχω παρακολουθήσει. Χαίρομαι πολύ. Η Sporting τον έχει πρώτο στη λίστα της. Αυτό το ξέρω εγώ. Ναι. Τον έχει παρακολουθήσει, τον έχει τσεκάρει και. Μπάσου, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Απλά σου λέω ότι εδώ και... δεν είναι τωρινό, εδώ και καιρό και εγώ ξέρω ότι τον κοιτάζει. Θα σου δώσει. Αγωνιστικά, να σου πω ότι σήμερα υπάρχει επιστροφή στις προπονήσεις. Τρέφεται η προσοχή στην περνιά του πρωταθλήματος. Με τον Ιωνικό παίζω πάνω, έχω στη λεωφόρο τώρα. Με στόπερ Κουρμπελί. Κάτσε να δούμε. Ναι. Κάτσε να δούμε πώς θα πάει. Λείπει ο Σέκεφελ. Δεν το ξέρω. Γιατί πρέπει να δω. Να δούμε. Α, σήμερα αρχίζει η προετοιμασία. Χθες υπήρχε ρεπό. Τι θα δουλέψει ο Γιωβάνοβιτς, πώς θα δουλέψει την ομάδα και πώς θα την προετοιμάσει. Δεν το αποκλείω. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να στο πω. Νωρίς ακόμα. Σιγουριά, γιατί ακόμα δεν έχει κάνει δοκιμές, δεν έχει. Θα τα δούμε αυτά. Και επίσης να δούμε αν θα έχουμε κάποια διαφοροποίηση. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο νεότερο σχετικά με την πρεμιέρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ειδοποίηση σχετική. Όχι. Ναι, δεν ξέρω. Όλοι ετοιμάζονται για την πρεμιέρα. Τώρα τι να σου πω, Διονύση. Όλοι ετοιμάζονται για πρεμιέρα αυτήν την εβδομάδα. Έχει κανένα ΔΣ Super League προγραμματισμένο, τίποτα. Νομίζω ότι υπήρχε αποφασίσουν τι θα κάνουν, γι' αυτό θα δούμε. Εντάξει, ξέρω, αν αλλάξει θα το μάθουμε. Ναι. Αλλά το προγραμματισμένο είναι τώρα να γίνει το πρωτάθλημα. Εκεί στρέφεται η προσοχή στο αγωνιστικό κομμάτι. Αυτά βάει και ό,τι άλλο ο Βέρμπις έχει μπει, πρέπει να σου πω στις προπονήσεις. Ό,τι άλλο υπάρχει, προφανώς το ενδιαφέρον έχει να κάνει με τον Μπερνάτ. Το αστυνομικό. Αν δεις και το τι γίνει στα social media τις τελευταίες ημέρες. Πλάκα κάνει. Δεν βλέπω. Βλέπω. Είχα πολύ καιρό να δω στο Twitter το hashtag του Παναθηναϊκού να είναι τόσο ψηλά. Ναι. Πάμε δελτίο. Πάμε δελτίο, Διονύση. Πάμε δελτίο.